Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς καθάρισα την τέντα μου και από τις δύο μεριές, χωρίς να χρειαστεί να βγω απ' έξω ή να πάω στον από πάνω όροφο. Όπως βλέπετε η τέντα ήταν πολύ βρώμικη. Τώρα για όποιον έχει παλιά τέντα και λίγο να την ακουμπήσει σκίζεται, δεν συνιστώ να ακολουθήσει αυτόν τον τρόπο, αν και δεν χρησιμοποίησα πιεστικό όπως θα νομίζετε. Χρησιμοποίησα ένα κοινό καθαριστικό, απλά το ξέπλυνα μετά και πάμε να ξεκινήσουμε. Βρέχουμε καλά όλη την τέντα. Αφού την έχουμε κατεβάσει όμως τέρμα κάτω, να φανούν οι βίδες που στηρίζουν την τέντα. Και ένα βήμα τη φορά ξεκινάμε, ξεκάζουμε με αφρό ή σαπούνι το πάνω μέρος και ξεκινάμε να τρίβουμε τοπικά και την εξωτερική μεριά και την εσωτερική. Απλά θα χρειάζεται κάθε φορά να γυρνάμε 5 φορές την τέντα ώστε να γυρίσει μισή στροφή το ρολό και να καθαρίσουμε το επόμενο βρώμικο σημείο που θα έρθει μπροστά μας από πίσω. Γυρίζοντας την τέντα θα έρθει μπροστά. Δείτε τη διαφορά που έχει το σημείο που έχω τρίψει με το σημείο που πρόκειται να μου έρθει μπροστά γυρίζοντας την τέντα.
αυτό είναι το αποτέλεσμα. Καθάρισε κατά 99% που λέμε. Είναι κάποιες δύσκολες βρωμιές όπως γράσα που δεν βγαίνουν από την τέντα. Τώρα που θα βρεθεί γράσο θα μου πείτε, ή που θα βρεθεί σκουριά. Εάν μένετε σε πολυκατοικία και ο επάνω όροφος έχει σάπια κάγκελα, πολύ πιθανό να σας καταστρέψει την τέντα. Το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να την κατεβάσουμε τέρμα κάτω, να την ξεπλύνουμε καλά και να την αφήσουμε να στεγνώσει αν είναι καλοκαίρι. Δεν την τυλίγουμε για κανένα λόγο, γιατί μπορεί να μουχλιάσει, θα πιάσει μούχλα και μετά δεν βγαίνει με τίποτα. Και αν είναι χειμώνας και δυσκολεύεται να στεγνώσει, μπορείτε να την περάσετε με μια καινούρια σφουγγαρίστρα ή με ένα πανί, με ένα κοντάρι και να την περάσετε στο σημείο που βλέπετε τις σταγόνες και θα στεγνώσει πιο γρήγορα. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει και μια εγγραφή στο κανάλι μου αν βλέπετε για πρώτη φορά βίντεο εδώ.